σύμβαση σχετικά με αυτό που ακούστηκε από πλευράς της αξιωματικής αντιπολίτευσης σχετικά με τους υψηλούς μισθούς που δίνονται στα διευθυντικά στελέχη της ΔΕΗ, στα στελέχη της διοίκησης. Για να πάρεις ένα στέλεχος από την ελεύθερη αγορά και να το πάρεις στο δημόσιο, θα πρέπει να το ανταμείψεις. Έτσι. Αυτό λέει η ελεύθερη οικονομία. Δεν μπορεί, ας πούμε, να του δώσεις ένα 50 μισθό. Και, εν πάση περιπτώσει, από τη δουλειά την οποία θα κάνει το στέλεχος αυτό, θα επιφέρει, ας πούμε, τα ανάλογα κέρδη. Συνεπώς, καλό είναι να αποφεύγεται από πλευράς, ας πούμε, των συναδέλφων κάθε φορά να ρίχνουν αυτή τη ρουκέτα των λαϊκιστικών εντυπώσεων. Δηλητηριάζουν την κοινή γνώμη και δεν είναι σωστό. Επαναλαμβάνω, για να πάρεις ένα στέλεχος από την ελεύθερη αγορά, πρέπει να το ανταμείψεις. Δεν θα αφήσει έτσι την καριέρα του το στέλεχος αυτό για να έρθει, ας πούμε, σε έναν οργανισμό. Έτσι, αυτό ήθελα, κύριε Πρόεδρε, ως επισήμανση να κάνω. Ευχαριστώ. Κατανοητό και αυτό που είπατε. Εντάξει, και σε όλα βέβαια υπάρχουν και όρια. Δεν είναι. Ο ανταγωνισμός είναι γνωστός, γνωστό πώς λειτουργεί. Αλλά... Λοιπόν, εγώ θέλω με αφορμή αυτό που είπε και ο.